Τεμπέτικη βραδιά στην Κίσαμο. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Έχουμε και ένα βίντεο, έχουμε και πλάνα. Έχουμε και πλάνα, γιατί χθες το απόγευμα γέμισαν με μουσική μάλλον πολλές περιοχές, πολλά σημεία στην Κίσαμο. Ήταν μία από αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές, γιατί τώρα ναι μεν κάνει καλοκαίρι, έχει και ωραίο καιρό. Ναι. Οπότε το βράδυ μπορούμε να βγούμε έξω και να απολαύσουμε όλες αυτές τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με το κριτικό καλοκαίρι και το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε θα μας δώσει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Για πάμε να δούμε λίγο, Δημήτρη. Με την καρδιά μου. Που έχει πάντα συννεφιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού εκεί στην Κίσαμο, τον κύριο Γιώργο Χαχλάκη. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε, και μαέστρος βέβαια. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Σπανού. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και προβάλλετε όλα αυτές τις όμορφες δράσεις πολιτισμού που πραγματοποιούμε εμείς τουλάχιστον εδώ στην Κίσαμο, αλλά και γενικότερα προβάλλετε ό,τι όμορφο γίνεται στο νησί μας. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολλές οι αφορμές που μας δίνετε και εσείς προσωπικά. Για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία με αυτή την καντάδα τη ρεμπέτικη. Λοιπόν, είπαμε φέτο πέρα από το αστικό κέντρο της Κισάμου, την πόλη μας, που κάνουμε άπειρες πολιτικές εκδηλώσεις, με τη χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου, φέτο έχουμε ασχοληθεί με το ρεμπέτικο τραγούδι. Και είπαμε στα χωριά του Δήμου μας να κάνουμε, να περάσουμε, να κάνουμε έτσι ένα όμορφο πέρασμα από τις γειτονιές, από όλα τα χωριά, ούτως ώστε οι συνάνθρωποι μας να χαρούν, να εφραθούν με τη μουσική αυτή, να τους έρθουν αναμνήσεις, να νιώσουν όμορφα συναισθήματα. Και αντί να είναι οι άνθρωποι να αναγκάζονται πολλές φορές και να μην μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιες εκδηλώσεις στο αστικό κέντρο, να πάμε εμείς κοντά τους, να περάσουμε έξω από τα σπίτια τους και να τους δώσουμε αυτή τη χαρά. Ήταν κάτι το οποίο το βιώσαμε χθες με τον καλύτερο τρόπο στα Χερεθιανά, σε ένα όμορφο χωριό εκεί του Δήμου Κισάμου, με έναν εξαιρετικό πολιτιστικό σύλλογο, με εξαιρετικούς ανθρώπους που μας φιλοξένησαν. Περάσαμε πολύ όμορφα, τραγουδήσαμε όλοι μαζί και περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της χοροδίας, τον επισκοπό μας, γιατί με την ευχή του γίνεται όλο αυτό. Είναι η χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης και φυσικά τον Δήμαρχο κύριο Μιλωνάκη, που έτσι και εκείνος με τη δική του την πλευρά βοηθάει στα μέγιστα. Κύριε Χαχλάκη, εγώ βλέποντας αυτές τις εικόνες που πραγματικά μας ταξίδεψαν για αυτά τα δευτερόλεπτα που σας απολαύσαμε, θέλω να σας συγχαρώ γιατί το χειμώνα είναι πιο δύσκολο να λάβουν χώρα τέτοιου είδους δράσεις και έξω και με τον κόσμο να συμμετέχει. Τώρα το καλοκαίρι όμως, πέρα από το πολιτιστικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει στην περιοχή και το οποίο και εσείς από την πλευρά σας το αναδεικνύετε, υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Γιατί και στα χωριά και στις πόλεις υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο μοναχικοί, ίσως και μόνοι τους. Οπότε είναι μια ευκαιρία να μαζευτούν όλοι μαζί, να έχουν παρέα, ακόμα και αν είναι κάποια απογεύματα μέσα στο καλοκαίρι. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε και αυτή η εικόνα που είναι είδαμε. Είναι και στο ύφος του ρεμπέτικου, θα μας τα πει ο κύριος Χαχλάκης. Δηλαδή, αυτό το ύφος, αυτή η μελωδία της παρέας συνδυάζεται, δεν είναι με το ρεμπέτικο. Απόλυτα, απόλυτα. Και κάναμε το εξής. Θέλαμε να σταθούμε μακριά από υπερβολές τύπου να βάλουμε φώτα, να βάλουμε ηχητικά. Θέλαμε να γίνουμε ένα με τη φύση, με το φυσικό περιβάλλον, με τους συνανθρώπους μας εκεί και με τη γειτονιά. Αυτό που βιώσαμε χθες ήταν κάτι μοναδικό. Δηλαδή, περνούσαμε έξω από κάποια σπίτια και βλέπατε κάποιους ανθρώπους που είπε η κυρία Σπανού πριν, όντας μοναχικοί, να βγαίνουν έξω
και να χαίρονται και να παίζουν παλαμάκι και να λένε σας ευχαριστούμε για αυτό το οποίο ζήσαμε σήμερα. Αυτή η χαρά είναι πραγματικά μοναδική και είναι κάτι που νομίζω ότι το οφείλουμε στους ανθρώπους μας, να τους δίδουμε αυτή τη χαρά, όταν μπορούμε να την προσφέρουμε αυτή τη χαρά. Και νομίζω ότι η μουσική είναι ένας όμορφος τρόπος. Συμμετείχαν και νέοι. Ναι, πάρα πολύ. Συμμετέχουν στο Ροβία, έχουμε μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα μικρότερα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και λέω μικρά παιδιά γιατί στην ψυχούλα τους όλοι είναι μικροί, έχουν μια αυθότητα μοναδική, είναι εξαίρετοι άνθρωποι όλοι και είμαι τυχερός έτσι που τους έχω συνεργάτες μου. Κύριε Χαχλάκη, προγραμματίζετε και άλλες σκαντάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Μέχρι και το Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν ρεμπέτικες σκαντάδες σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς εκεί. Πέρα από τις μεγάλες συναυλίες και τα μουσικά αντισώματα τα οποία ήδη πραγματοποιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ στο Δήμο μας, τα οποία βέβαια τα ωφέλη τα γνωρίζετε και είναι πολλαπλά. Ένα απίστευτο προϊόν τουριστικής προβολής του τόπου μας και της πολιτιστικής μας παράδοσης, με όλα αυτά τα οποία ήδη γνωρίζετε και έχουμε πει πάμπολες φορές. Αλλά θα πραγματοποιήσουμε σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Ξέρετε, να δώσουμε χαρά σε όλους τους συνανθρώπους μας. Είναι σπουδαία η πρωτοβουλία σας και συνυπολογίζοντας, για να είμαι ακριβής, στο γεγονός ότι διανύουμε τουριστική περίοδο και επειδή και ο Δήμος Κισάμου είναι μια τουριστική περιοχή, όλη αυτή η προσπάθεια πραγματικά αποτελεί και την καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο, τις αξίες, τις μελωδίες, τον πολιτισμό μας, το παρελθόν και την παράδοσή μας προς τα έξω. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οπτικά μπορεί και πρακτικά τουρίστες να συμμετέχουν σε αυτές τις σκαντάδες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό έγινε και χθες. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον τόπο. Γιατί τι κάνανε, άκουσαν τη μουσική, δηλαδή βγήκαν από τα σπίτια τους, άκουσαν και ακολούθησαν και βίωσαν μαζί με όλους μας αυτή την ομορφιά της μουσικής. Και στο περπάτημα και μετά που καθίσαμε στο πολιτιστικό κέντρο εκεί και τραγουδήσαμε όλοι μαζί, γίναμε μια όμορφη παρέα τέλος πάντων και οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας το βίωσαν και το απόλαυσαν και αυτοί. Αφού τους είπα και στα αγγλικά, λέω δεν έχει καμία σημασία που δεν ξέρετε τα λόγια, μπορείτε εσείς να συμμετέχετε παίζοντας παλαμάκια και ότι μπορείτε να ακολουθείτε μαζί μας και να εφραίνεστε. Και έχουμε και την τεχνολογία, έχουμε και τα smartphones, έχουμε και τα κινητά, οπότε φαντάζεστε και μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο διαδίκτυο. Τραβάνε ένα βίντεο, ανεβαίνει στα social και η διαφήμιση έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει μια περιοχή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλο αυτό είναι αλυσίδα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Πάντοτε γίνεται αυτό. Στα πολιτιστικά, ειδικά οτιδήποτε έχει να αφορά τον πολιτισμό, αυτό εξαπλώνεται διαδικτυακά παντού. Από την πιο μικρή εκδήλωση μέχρι τη μεγαλύτερη. Παντού, παντού, παντού. Μάλιστα. Με αυτόν λοιπόν, τον τρόπο. Και είναι ο καλύτερος τρόπος. Καλή επιτυχία για το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Και ένα μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά, κύριε Χαχλάκη. Θερμές ευχαριστίες, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Έχουμε και ένα δεύτερο βίντεο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έχουμε και άλλο υλικό να προβάλλουμε. Να το ρίξουμε τώρα. Για πάμε. Μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνεφιά. Να στενάζω.
που χάσα τη χαρά μου. Συννεφιασμένη Κυριακή.